τελευταίο μήνα ναι. με τον ΠΑΟΚ ναι. είσαι σχεδόν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή είσαι, το θεωρούν ύποπτο. Ανησυχούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και το είπανε πολύ Αριανή και Ηρακλειδής ότι ο Ραπτόπουλος εδώ και 1,5 μήνα σε σημείο που το θεωρούν ύποπτο ναι. με το ραπ, αλλιώς το ξέρουμε. Ναι, ναι. Να ημνεί τον ΠΑΟΚ λες και είναι γραφείο τύπου. Άκουδο. Σου μεταφέρω, δεν το πει. Στο λέω σήμερα, ξέρεις, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μην γλύφουμε και εκφράζουμε και λέμε μόνο ότι λέμε. Τα καλά, ναι. Γιατί βλέπεις, εγώ σήμερα σε δύο πράγματα με τον Τζότα συμφώνησα. Άκουδο. Είναι πολύ ωραία. Εδώ, σε πολλά να συμφωνείς, αλλά. Σιγά-σιγά-σιγά. Εδώ και 1,5 μήνα βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ διακατέχεται από μια πολύ καλή φόρμα. Ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάει. Μετά. Βλέπω ότι κάνει. Έπαρση έχει λίγο. Περίμενε. Όχι. 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 Βλέπω ότι κάνει δύο πολύ εύστοχες μεταγραφές. Λειτουργεί ανεβάζουν... σαν καθρέφτης πραγματικός το πολύ καλό πρόγραμμα που είχε μέχρι τώρα. Όχι. Μετά το μάτι της Λεωφόρου. Όχι. Έτσι. Γιατί πιστεύω. Τα goals for, goals against. Είναι τα 9. Άκουμε. Με την Ελευσίνα. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Έχει ένα καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα το συνεχίσει. Ναι. Πιστεύω ότι βιολογικά θα κάνει μια κυλίτσα. Ήδη σε δυο μάτς με την Ξάνθη κάνει ένα 20% μια κυλίτσα. Το οποίο φαίνεται όμως ότι το πάει καλά ο Ίβιτς. Βλέπω στο πρόσωπο του Ίβιτς, πρόσεξέ με, έναν επαγγελματία προπονητή, ο οποίος δεν γλύφει, δεν γίνεται γελίος Γκαρσία για να πάρει ένα πόστο 1000 ευρώ το μήνα ή 2000 ευρώ το μήνα και να κάνει τους παοξίδες γλυψίματα. Αυτό του το αναγνωρίζω. Αλλά το αναγνωρίζω και μια επαγγελματική συμπεριφορά πάρα πολύ καλή. Και τον βλέπω ότι είναι μπαλαδόφατσα. Τον βλέπω να γίνεται καλύτερος coach από πέρσι που έβαζε back, έβγαζε half, έβγαζε four, έβαζε. Είναι coach. Προπονητάρα, είπες. Περίμενε. Πριν δύο μήνες έλεγες δεν έχεις προπονητή, δεν ξέρεις τι γίνεται. Περίμενε, βρε. Περιμένω, δεν άκουγα. Όταν είδα ότι έφαγε έτσι τον Τζαβέλα, το θεώρησα αλήτικο και το θεωρώ ακόμα. Πολύ μάγικα τον έφαγε και καλά τον έκανε. Μην πετάει σαν την μπούτσα ρε μεση βραδιά, μην πετάγεσαι. Από τον Μπαρτζάκη. Μην πετάγεσαι. Από τον Μπαρτζάκη. Σαν σκυμοπαίο, να πούμε. Με προφυλακτικό, σαν άσπρο προφυλακτικό, είσαι άσεμε. Λοιπόν. Ενώ εσύ. Ναι, μπροστά σου είδε εσύ. Ναι. Και είδα επίσης ότι ο Σαββίδης έδωσε εξουσίες στον Ίβιτς, τον πέρασε τον προπονητή του ΠΑΟΚ ως θεσμό αποκλητήρα. Που σημαίνει ότι ξέρει και μπάλα. Γάμο την μπάνα, θα πω τίποτα άλλο. Θα απαντάω αυτό που λέτε. Μην πετάγεσαι, ρε. Για το Σαββίδι που έλεγε δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει. Γιατί το στήριξε το Σαββίδι. Γιατί ξέρει τον Ίβιτς. Τον είπανε, ρε, τον άνθρωπο. Τον είπανε. Θα πάμε να γλύφουμε το Σαββίδι τώρα. Κάτι είδε. Σαν ουρακοτάγκο εκεί. Δεν το γλύφουμε, κάτι είδε. Άσε με καημένε τώρα. Γιατί να το γλύψω το Σαββίδι. Γιατί να το γλύψω, ρε φίλε. Μια χαρά τα κάνει. Και συνεχίζω. Ναι. Νομίζω ότι φέτος ναι. ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο. Θέλω να το προλάβω αυτό. Α, και εγώ την αίσθηση αυτή, εντάξει. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Και εγώ την αίσθηση. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μεγάλη πτώση δεφορμαρίσματος. Οπότε τον βάζω σε επίπεδο πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Αν τον βρει σε διπλό αγώνα ή σε τελικό κύπελλο. Έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύω ότι θα πάρει κύπελλο. Ναι. Και πιστεύω ότι θα κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια με τη Σάλκε. Αν περάσει, δεν περάσει, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως, βλέπω όμως ότι θα κάνει δύο καλά παιχνίδια. Κύπελο τώρα, της 10, τώρα, δηλαδή. Τώρα. Κύπελο, τώρα. Κύπελο. Αυτό το τη θετική αύρα που δίνω προς τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με το αγωνιστικό του κομμάτι και μόνο. Άκουμε λίγο. Ναι, ναι. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έχει κάνει βήματα προόδου. Σε τακτική, σε στήσιμο ομάδος και περισσότερο στο βιολογικό κομμάτι. Γνωρίζω επίσης και δεν μπορώ να πω ότι στο βιολογικό κομμάτι γίνονται θαύματα. Ναι.